Να πούμε δύο κουβέντες και για το θέμα του debate που έγινε μεταξύ των αντιπροέδρων και των πολιτείων. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Αλλά. Ήταν αξιοπρεπέστατοι και οι δύο. Αλήθεια. Δεν το περιμένετε. Ναι, όχι μόνο ήταν αξιοπρεπέστατοι, αλλά θέλω να σας πω ότι. Καλύτερη από τους προέδρους τους. Τελείωσε το debate. Κάθισαν και μίλησαν. Συνέχισαν να μιλούν οι δυο τους. Εδώ βλέπουμε τώρα την Κάμαλα και τον Ντόναλντ Τραμπ. Συνέχισαν να μιλούν οι δυο τους, οι δύο αντιπρόεδροι, στη γωνία. Και μάλιστα ήταν και η σύζυγος του ενός και ξεκίνησαν να συζητούν. Εικόνες που δεν το φανταζόμασταν. Εντάξει, καμία σχέση με τους άλλους δύο. Το βλέπαμε. Ναι, δηλαδή έτσι. Κανονικά πράγματα. Με το ζόρι χαιρέτησε ο Τραμπ την άλλη. Δηλαδή την Καμάλα Χάρις. Αυτό που με ρώτησε, θυμάσαι τι με ρώτησε το πρωί, ποιος είναι ο νικητής. Να. Θα σου απαντήσω σίγουρα τώρα, κανείς. Κανείς δεν κέρδισε. Γιατί ήταν και δύο μετριοπαθείς. Οπότε έχουμε από τη μία τον υποστηρικτή της Κάμαλα Χάρις, τον αντιπρόεδρο, τον Walls, ο οποίος στην αρχή ήταν λίγο μαγκωμένος. Mm-hmm. Αγχωμένος, μετά όμως ξεκίνησε και εκείνος να μιλάει. Δεν μιλούσε ο ένας για τον άλλον. Οι επιθέσεις και τα λεγόμενά τους ήταν για τον Τραμπ και για την Κάμαλα Χάρις. Ναι. Δηλαδή είχε να κάνει σχέση με το ότι ο Τραμπ έλεγε ο Walls ότι δεν μπορεί να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν μπορεί ένας πρόεδρος να τα ξέρει όλα, γιατί εκείνος λέει τα ξέρει όλα. Μάλιστα. Επίσης, μεγάλο θέμα το μεταναστευτικό και μπορούμε να δούμε και δύο αποσπάσματα που έχουμε, γιατί λέει ο Walls ότι εμείς είχαμε πρόταση για το μεταναστευτικό που μας κατηγορείται και επίτηδες ο Τραμπ δεν την άφησε να περάσει, γιατί το ήθελε για την ατζέντα του και να παίξει χαρτί προεκλογικό. Donald Trump consistently made the world more secure. Now, we talk about what the sequence of events that led us to where we are right now, and you can't ignore October the 7th, which I appreciate Governor Waltz bringing up. But when did Iran and Hamas and their proxies attack Israel? It was during the administration of Kamala Harris. We had the fairest and the toughest bill on immigration that this nation's seen. Democrats and Republicans worked on this piece of legislation. The Border Patrol said, this is what we need in here. These are the experts. And the Chamber of Commerce and the Wall Street Journal said, pass this thing. Kamala Harris helped get there. 1500. Λοιπόν, είδαμε ένα απόσπασμα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε τώρα, αυτό ήταν πριν το debate. Πριν το debate, θέλω να σας πω ότι... Είναι μπορώ να το δείξουμε την εικόνα, να πούμε τι ότι είναι, πριν, δηλαδή? Να πούμε αυτή τη στιγμή, η δημοφιλία, mm-hmm. το πόσο συγκεκριμένο πριν από το debate προηγεί το... Δείξτε το πίνακα πάλι, ναι, μπορούμε να το δείξουμε φυσικά, για να δει ο κόσμος, ακόμη δεν έχουν βγει νέα για μετά το debate, αλλά όπως σας είπα ήταν 50-50, γιατί δεν υπήρχε και κορύφωση. Δηλαδή θυμάστε που είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ, τρώνε τις γάτες και τους σκύλους. Μπορούμε να δούμε πάλι τη δημοφιλία, παιδιά, σας παρακαλώ. Δεν είχαμε τέτοιες επιθέσεις και ήταν και μια φράση που την είχε πει ο αντιπρόεδρός του πριν το debate της Κάμαλα και του Τραμπ, ότι τρώνε τις γάτες και τους σκύλους. Τώρα όμως δεν είπε τίποτα. Ήταν και οι δύο μετριοπαθείς και προσπάθησαν καλό να τον λοιπόν, ήσουν... λοιπόν, η δημοφιλία πώς ήταν πριν, αφού δεν έχουμε το πλάνο. Λοιπόν, η δημοφιλία ήταν υπέρ του Walls, υπέρ του Walls. Σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, αντιπαθούν περισσότερο τον Vance. Θέλω να σας πω ότι. Να δούμε αν άλλαξε το debate κάτι. Ναι. Λένε ότι αυτό το debate το CNN λέει δεν επηρέασε τίποτα. Είναι πιο συμπαθής πάντως γενικά και στις ΗΠΑ ο Walls. Ναι, ήταν συμπαθής από πριν, έχει καλό όνομα. Έχει μια μεγάλη ιστορία. Ο άλλος έχει γωνίες απλά. Ο άλλος έχει πολύ γωνίες. Εδώ λοιπόν. Αγαπητός, 42%, 27%. Δεν το συμπαθούν τόσο πολύ. 51% αντιπρόεδρος του Donald Trump και ο αντιπρόεδρος της Kamala Harris. Είναι συμπαθής πράγματι και σοβαρός άνθρωπος. Αυτός όμως έχει μέλλον στους Ρεπουμπλικάνους. Ναι, αυτό το θέμα. Αυτό που είπες είναι ότι είναι αυτό έχει που έρχεται. Ο Vance, J.D. Vance. Και εδώ, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν.